Είναι ηθοποιός. Αυτή την περίοδο υποδίεται την Αγγέλα στην παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι μια νέα και πολύ καλή ηθοποιός σε μια εξαιρετική παράσταση που μας ταξιδεύει στο χρόνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Κατερίνα Αλέξη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Επειδή εσύ αυτή την περίοδο μετακόμισες από ό,τι διάβασα στη Θεσσαλονίκη για την παράσταση, θέλω να σε ρωτήσω πώς σε βρήκε και σου πρότεινε το ρόλο σκηνοθέτης της παράστασης. Ο σκηνοθέτης μας, ο Γιώργος Παλούμπης, είχε δει μια παράσταση στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχα, στο Bios, και λίγο καιρό μετά με κάλεσε σε μια ακρόαση. Δεν γνώριζα ότι έψαχνε για την Αγγέλα ηθοποιό. Γνώριζα το έργο του Σεβαστικόγλου όμως και μου άρεσε πάρα πολύ, το έβρισκα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε προέκυψε αυτή η συνεργασία προς μεγάλη μου έκπληξη και χαρά. Και ήρθα εδώ στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά κρατικό. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η μετάβαση στη Θεσσαλονίκη ήταν εύκολη. Η πόλη πώς φαίνεται? Η πόλη είναι πανέμορφη. Οι ρυθμοί εδώ είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς της Αθήνας και οι άνθρωποι νιώθω ότι έχουν αποβάλει ή ότι δεν είχαν ποτέ αυτό το άγχος που τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε στην Αθήνα και αγαπάνε πάρα πολύ το θέατρο και νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ζωντανή. Πράγματι, αρέσει πολύ εδώ. Και το θέατρο αγαπάει το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος συγκεκριμένα, όπως έχει αγκαλιάσει και την παράσταση Αγγέλα. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για το έργο του Σεβαστίκογλου, αλλά και για το δικό σου ρόλο και το ρόλο της Αγγέλας. Είναι ένα καλογραμμένο και διαχρονικό κείμενο, το οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. Γράφτηκε το 1957 από τον Σεβαστίκογλου, ο οποίος βρέθηκε κυνηγημένος στη Ρωσία λόγω των πολιτικών του, πιστεύω. Οπότε θέλησε να γράψει ένα έργο για την Ελλάδα που υπέφερε τότε, όπως υποφέρει και σήμερα. Η Αγγέλα είναι μια κοπέλα η οποία αφήνει το χωριό της στην ηλικία των 17 χρονών προκειμένου να έλθει στην Αθήνα και να εργαστεί ως υπηρέτρια σε ένα αστικό σπίτι. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι έχει πάρει τη θέση μιας κοπέλας η οποία αυτοκτόνησε και αφού συναντά τον αδερφό της κοπέλας, τον Λάμπρο, τον οποίο προδίδει τον Μιχάλης ο Συριόπουλος, προσπαθούν μαζί να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που οδήγησε την αδερφή του Λάμπρου στην αυτοκτονία. Επιλύονται πολλά μέσα από αυτό. Όλοι οι χαρακτήρες του έργου είναι ολοκληρωμένοι. Πράγματι. Δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας που να έχει απευθείες το και λίγο. Και νομίζω ότι είναι ένα κείμενο διαχρονικό, επειδή και σήμερα συναντάμε δύσκολες καταστάσεις σε μια Ελλάδα που περνάει δύσκολες στιγμές, και όχι μόνο η Ελλάδα, και οι πρόσφυγες στο τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα κείμενο που έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Επειδή αναφέρθηκες στο οικονομικό και στο προσφυγικό ζήτημα, η Αγγέλα είναι ένας άνθρωπος που επαναστατεί και αντιστέκεται στο εκάστοτε κατεστημένο. Υπάρχουν ανάλογες Αγγέλες στις μέρες μας και πιστεύεις πως αυτές οι Αγγέλες θα έχουν happy end στις δικές τους ιστορίες? Θέλω να πιστεύω πως και υπάρχουν Αγγέλες σήμερα και θα έχουν happy end. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μέσα, κρύβουμε μέσα μας μία Αγγέλα. Ο προσωπικός αγώνας που δίνει ο κάθε άνθρωπος για να καταφέρει να σταθεί στην πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα. Και οι πρόσφυγες και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικές. Νομίζω ότι ο καθένας μας μέσα του κρύβει έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να μάχεται ανά πάσα στιγμή σε πείσμα των καιρών. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα έχει κάποια στιγμή ένα happy end για την ανθρωπότητα γενικότερα, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο.
Έτσι είναι πράγματι και θέλουμε να ελπίζουμε ότι καλύτερο. Επειδή στο έργο τίθεται και το ζήτημα της θέσης της γυναίκας, θέλω να μου πεις τι εξέλιξη πιστεύεις ότι υπάρχει στις μέρες μας, αλλά και ποια είναι η θέση της γυναίκας και μέσα στο θέατρο, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνεσαι εσύ, όπως το έχεις νιώσει εσύ στις μέρες μας. Στο έργο ανακαλύπτουμε ότι η θέση της γυναίκας εκείνη την περίοδο σαφώς είχε περισσότερους περιορισμούς από αυτή των ανδρών. Ήταν πολύ περίεργο για μια γυναίκα να καπνίζει, να φορά κοντές φούστες. Οι δράσεις της και η συμπεριφορά της εκείνη την εποχή ήταν αρκετά μετρημένες. Θεωρώ ότι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, στην Ελλάδα τουλάχιστον, επειδή δυστυχώς υπάρχουν ακόμα χώρες που δεν δίνουν την ελευθερία στις γυναίκες να πράγματι υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και στο θέατρο. Αυτό είναι εμφανές. Ωραία. Μπορούμε να θεωρήσουμε και πρέπει να θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα γυναίκα ή άνδρα, αλλά ανθρώπου. Μάλιστα, πράγματι έτσι είναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για το μέλλον. Τι ονειρεύεσαι, αν σχεδιάζεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη και στο κρατικό, ποιες δουλειές έχεις στα σκαριά. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να μείνω εδώ. Η Αγγέλα θα παίζεται μέχρι τον Απρίλιο, οπότε είμαστε ακόμη όλοι αφοσιωμένοι σε αυτό και δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο για μετά. Είναι και η δουλειά του ηθοποιού τέτοια που ουσιαστικά δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος και βέβαιος για το μέλλον. Πράγματι. Θέλω όμως να πιστεύω ότι επειδή το θέατρο είναι μορφή έκφρασης, ότι πάντα θα υπάρχει η ανάγκη, η χαρά και η διαθεσιμότητα να κάνουμε πράγματα και να εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να καταθέτουμε τα πιστεύω μας. Πράγματι. Ήταν η πρωταγωνίστρια της παράστασης Αγγέλα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μια πολύ καλή παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστούν νέοι και πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί. Καλή συνέχεια, εμείς σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία και στην απόψινή παράσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.